Ε, ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους σας. Η σημερινή παρουσίαση αφορά το σύστημα βιβλιοθήκων, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκων, που χρησιμοποιούν οι 18 αυτή τη στιγμή από τις 25 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και αφορά την εξέλιξή του σε αυτό που ονομάζουμε ILSAS+. Θα δώσω λίγες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο είναι γνωστό ότι από το 2012 ξεκίνησε η, ο σχεδιασμός ώστε οι περισσότερες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να μεταβούν σε ένα κοινό σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης. Ε, αυτό ε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2015. Τότε ήταν 26 περιπου 26 με 27 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μετά από τις συγχωνεύσεις ε, παρέμειναν 18. Ε, οι βασικοί στόχοι της προσπάθειας αυτής ήταν, όπως ε, είχαν τεθεί τότε, η εξοικονόμηση πόρων και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ε, σήμερα, όπως είπα, 18 από τις 25 ακαδημαϊκές βιοθήκες χρησιμοποιούν το κοινό αυτό σύστημα, πάνω από 400 βιοθηκονόμους, έχουν μειωθεί βέβαια αυτοί τώρα τα τελευταία χρόνια, και περίπου 500.000 μέλη όλων των συμμετεχόντων πανεπιστημίων. Φυσικά οι εξελίξεις τρέχουν. Έχουμε 2023 και πάμε για το 2024. Οπότε τι έχει συμβεί. Έχουμε τεχνολογικές εξελίξεις και επιχειρηματικές. Θα τις αναλύσω στα συμπεράσματα. Όπου δημιουργούνται και νέες ανάγκες στις βιβλιοθήκες. Οπότε και το νέο αυτό ψηφιακό περιβάλλον επιτάσσει ακόμα την ανάγκη για συνεργασία. Ε, αν κάποιο μελετήσει τη βιβλιογραφία γύρω από αυτά τα θέματα, θα δει ότι σιγά σιγά περνάμε από αυτό που λέμε integrated library systems στα αυτά που λέμε library management systems και η τελευταία γενιά ε, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι τα library service platforms. Είναι αυτά δηλαδή τα οποία έτσι παρουσιάζουν οι βέντορε, οι κατασκευαστέ αυτών των συστημάτων, έτσι τα ονομάζουν και τα χαρακτηρίζουν και ω συστήματα τρίτη γενιά. Ε, αυτά τα νέα συστήματα έχουν συγκεκριμένες νέες δυνατότητες, τόσο στο επίπεδο της λειτουργίας, τόσο στο επίπεδο των τεχνικών χαρακτηριστικών, αλλά έχουν εισάγει και μία διάσταση, αυτό που λέμε κοινωνικά, κοινωνική διάσταση, δηλαδή την διάδραση μεταξύ των χρηστών, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και των λειτουργιών μιας βιωθήκης. Σε μία προηγούμενη ερευνητική προσπάθεια, υπάρχουν αυτά μέσα στην εργασία, προσπαθήσαμε να καταγράψουμε. Δεν φαίνονται τώρα ίσω τόσο ευδιάκριτα, άλλωστε δεν είναι αντικείμενο τη παρουσίαση. Προσπαθήσαμε να καταγράψουμε ποια είναι αυτά τα λειτουργικά, τεχνικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που ε, πώς να το πω, ε, περιγράφουν αυτά τα καινούργια συστήματα library service platforms. Και αυτό το κάναμε πριν σχεδιάσουμε τη νέα υπηρεσία Lisa's Plus ώστε να δούμε πόσα από αυτά α, τα χαρακτηριστικά, όπως είπα, λειτουργικά, τεχνικά και κοινωνικά, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μέσα από το σχεδιασμό να προσθεθούν στις βιβλιοθήκες στο νέο σύστημα που θα μεταβούμε. Ε, εδώ αναφέρω έτσι, χαρακτηριστικά δύο-τρεις κατηγορίες, για παράδειγμα ότι ένα σύστημα μοντέρνο ε, ε, διαχείρισης βιβλιοθήκης θα πρέπει να προσφέρει την ταυτόχρονη υποστήριξη πολλών μορφοτύπων την υποστήριξη νέων προτύπων αναπαράστασης πληροφορία, την ενοποιημένη υποστήριξη ψηφιακού και έντυπου υλικού, υπηρεσίες όπως το ERMS και το Discovery Service ενσωματωμένες κτλ. À, άλλα χαρακτηριστικά στο επίπεδο του τεχνικού είναι ότι αυτό το σύστημα θα πρέπει να έχει ένα ενιαίο μοντέλο αναπαράσταση μέσα του, των δεδομένων, να προσφέρει τα a service, να μην χρειάζεται δηλαδή μια ξεχωριστή εγκατάσταση για, όλα, για κάθε πούμε, υποσύστημα, να προσφέρει αυτό που λέμε ε, την δυνατότητα πολυενίκων, δηλαδή πολλέ βιβλιοθήκε μαζί, αλλά και μεγάλο βαθμό αυτονομία, ε, χαρακτηριστικά είναι ότι θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στην τεκμηρίωση της βάσης, ώστε να μπορούμε να αναπτύσσουμε μικροεφαρμογές και επιπλέον ε, ε, δυνατότητες. Ε, και υπάρχουν φυσικά ε, κάποια χαρακτηριστικά στην κοινωνική διάσταση, δηλαδή να μπορούν να καταλογραφούν μαζί ε, και να αναπτύσσουν ε, συλλογές, ακόμα και virtual συλλογές, οι χρήστες. Ε, να μπορούν να, να, υπάρχει και η έννοια ότι οι προδιαγραφές ή οι νέες αναβαθμίσεις του συστήματος να έχουν και την επίδραση μιας κοινότητα χρηστών που χρησιμοποιεί το σύστημα, ώστε να υπάρχει μια ανταπόκριση στις ανάγκες κτλ. Οπότε με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε μια νέα λύση. η λύση περιγράφτηκε σε επίπεδο έργου και εντάχθηκε με τον τίτλο Δράσει ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επέκταση και εμπλουτισμό με νέε υπηρεσίε τη κεντρική υποδομή για την παροχή ολοκληρωμένου περιβάλλοντο βιβλιοθήκη υπηρεσία, η SAS Plus. Ε, χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μεταρρύθμιση του Μουσείου Τομέα, πρόγραμμα με ψηφιακό μεταρρυθμό, είναι υπό την αιγίδα του ΣΕΑΒ. Φορέα υλοποίηση είναι το Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική, επίσημα σε συνεργασία με το παράρτημα του ΣΕΑΒ στο MEP. Και συμμετέχουν σε αυτό 18 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που ήδη συμμετείχαν στην υπηρεσία ΕΛΣΑΣ, συν δύο ακόμα ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ σε συγκεκριμένα υποέργα θα συνεργαστούν και άλλα ιδρύματα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο ε, Μακεδονίας, ε, το Πανεπιστήμιο ε, Αιγαίου και το, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ε, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον. Άρα σχεδόν συμπεριλαμβάνονται όλα τα ιδρύματα. Λοιπόν, ποιε ήταν οι βασικέ αρχέ που τέθηκαν για την υπηρεσία ΕΛΣΑ. Ε, σκεφτείτε ότι τα μέλη τη της, της συνεργατική αυτή δράση είχαν εμπειρία από συνεργασία. Οπότε, ένα ζητούμενο ήταν να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία σε ό,τι αφορά τη χρήση των συστημάτων του. Αυτό ήταν ένα απαιτούμενο, ένα, μια απέτηση σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα. Αλλά να διατηρηθούν όμως και τα ωφέλη τη συνεργατική καταλογογράφηση, ανάπτυξη λογών, όλων των κανόνων που έχουν αναπτύξει. Επίση, τα ιδρύματα θέλανε να, έχουνε, να, να αποφύγουν αυτό που λέμε να επιφορτιστούν με, με θέματα διαχείριση. Για παράδειγμα, να υπάρχει μια κεντρική εγκατάσταση όλου του λογισμικού και του εξοπλισμού, ε, να υπάρχει μια κεντρική ομάδα υποστήριξη, μια ομάδα υποστήριξη ω εταιρεία κτλ. Οπότε τα ιδρύματα απλά να βιώνουν αυτό που λέμε ότι έχουν πρόσβαση στο βιβλιοθηκονομικό στήσιμο ω υπηρεσία. Δηλαδή να μειωθούν αυτά τα κόστη και φυσικά να συνεχίσουν και η ομάδα, μάλλον και οι εκπρόσωποι των μελών να αποφασίζει για την εξέλιξη όλων αυτών των συστημάτων, αλλά και να υπάρχουν οι επιτροπέ καταλογράφηση κτλ. Άρα, πέρα από τα α, τεχνικά χαρακτηριστικά που είδαμε, υπήρχαν και ε, θεσμικά ή τέλο πάντων ε, λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία θα έπρεπε να διατηρηθούν. Ε, κομβικό ρόλο στην προσπάθεια και στο σχεδιασμό της προσπάθειας για την υιοθέτηση αυτού του λογισμικού, είναι ότι προκρίθηκε, όπως θα δούμε στα συμπεράσματα, μάλλον από ανάγκη αλλά και από ε, επιλογή, ότι θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Επίσης, ότι ε, θα υπάρχει μια ευέλικτη βρυδική εγκατάσταση με μια κεντρική εγκατάσταση όπου θα ε, συμβαίνουν οι συνεργατικές λειτουργίες και με επιμέρους εγκαταστάσεις ε, του ίδιου λογισμικού ε, για κάθε συμμετέχουσα βιβλιοθήκη. Επίσης, θα προσθεθούν... Ε, ε, Εξελιγμένε δυνατότητε σε ό,τι αφορά την πλογή στο περιεχόμενο και θα, παρε, παρα, παρα, θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξουν οι υπηρεσίε discovery service, ανακάλυψη περιεχομένου, όσε βιβλιοθήκε ήθελαν και δεν είχαν αυτή την υπηρεσία. Θα υπάρχει ένα σύγχρονο αναφο περιβάλλον αναφορών business intelligence για τη λειτουργία της κάθε βιβλιοθήκης και φυσικά θα υποστηριχτούν όλες οι διασυνδέσεις που υπήρχαν με τρίτα συστήματα πιστοποίηση, e-class, ε, ψηφιακέ βιβλιοθήκε κτλ. Εδώ βλέπετε ε, την γενική αρχιτεκτονική ε, που θα ακολουθηθεί. Ε, βλέπετε ότι ε, θα υπάρχει ένας κεντρικός κατάλογος ε, όπου εκεί θα γίνεται η καταλογογράφηση. Ε, θα περιέχει όλες τις εγγραφές όλων των ε, βιβλιοθηκών. Ε, και από εκεί και πέρα η κάθε βιβλιοθήκη ε, θα αναλυθούν αυτά και στη συνέχεια και κάθε βιβλιοθήκη θα έχει ένα τοπικό σύστημα ε, στο οποίο θα διαχειρίζεται τις τοπικές λειτουργίες και όπως θα δούμε και ε, καταλογογράφηση, η οποία δεν θα ε, σχετίζεται με τον κεντρικό κατάλογο. Από εκεί πέρα κάθε βιβλιοθήκη, ε, πέρα από τον κατάλογο, θα παρέχεται ενοποιημένη αναζήτηση στις πηγές της, ψηφιακές, ε, τον κατάλογο και σε άλλες πηγές μέσα από το Find, διασύνδεση με το Discovery Service, με δύο modes, είτε θα... Είναι μέσα από το viewfind, είτε θα είναι μέσα από ε, την υπηρεσία, μάλλον την οθόνη, την παραμετροπημένη οθόνη που προσφέρει ε, η υπηρεσία η οποία θα επιλεγεί. Θα υπάρχει το περιβάλλον επιχειρησιακή ευφυία και οι διάφορε διαπαφέ προ ε, τρίτε πηγέ. Ε, βάζω του τίτλου διαφόρων λογισμικών, γιατί τώρα είναι πια ξεκάθαρο με την έννοια ότι έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμό. Οπότε γνωρίζουμε περισσότερα για την πρόταση υλοποίηση από την ανάδοχο εταιρεία. Λοιπόν, αν πάμε και δούμε τι ακριβώ θα ισχύει μέσα σε μία βιβλιοθήκη, η, η, η κατάσταση θα είναι κάπω έτσι. Δηλαδή, το τοπικό σύστημα θα διασυνδέεται, θα υποβαρύνει τον κατάλογο, την ενοποιημένη αναζήτηση, των περιβάλλων επιχειρησιακή ευφυρία. Η ενοποιημένη αναζήτηση θα υποστηρίζεται και από discovery service, όπου θα μπορεί κάποιο να διασυνδέσει τι ηλεκτρονικέ πηγέ όσε παρέχονται από τη Χελίνκ, αλλά και τι επιπλέον. Θα υπάρχει το ιδρυματικό αποθετήριο το οποίο είτε θα είναι μέρος του Discovery Service ή και του ViewFind και επιπλέον άλλες πηγές. Και η καταλογογράφηση θα α, ταυτίζεται άμεσα με αυτό που λέμε ε, τον κεντρικό κατάλογο. Αυτά δεν θα τα ξαναπαναλάβουν, είναι οι βασικές νέε υπηρεσίε. Λοιπόν, ε, σε όλη τη δράση, μάλλον σε, στο σχεδιασμό ο έχει αναπτυχθεί, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο μηχανισμός συγχρονισμού δηλαδή ότι οι βιβλιοθήκες θα αναπτυχθεί ε, σε, ως εξωτερική εφαρμογή στον κεντρικό κατάλογο και μεταξύ των τοπικών συστημάτων, ένας μηχανισμός όπου η καταλογράφηση θα συμβαίνει στον κεντρικό κατάλογο και τα δεδομένα θα αποτυπώνονται, θα περνάνε, θα μεταφέρονται ε, στο τοπικό σύστημα Από εκεί ο βιβλιοθηκονόμος θα μπορεί να εμπλουτίζει την εγγραφή του κεντρικού συστήματος με επιπλέον τοπικά δεδομένα τα οποία θα μην ενδιαφέρουν τον κεντρικό κατάλογο. Ε, αυτό θα παρασχεθεί με ένα παραμετροποιημένο σύστημα κόχα το οποίο όπως σας είπα θα διατηρηθεί ο κεντρικός του πυρήνας και ως μικροεφαρμογή εξωτερική εφαρμογή θα αναπτυχθεί ναι. ε, θα υπάρχουν κατάλληλα δικαιώματα ε, πρόσβασης στις εγγραφές ε, Ποιο μπορεί να καταλογραφεί, ποιος μπορεί να κάνει update, delete μια εγγραφή από τα τοπικά συστήματα και στο κεντρικό κατάλογο και... Ε, θα, ας το πούμε ότι η κάθε δραστηριότητα καταλογράφηση θα πραγματοποιείται στο σύστημα συνεργατικής καταλογγράφησης. Το προσωπικό των βιβλιοθηκών θα έχει πλήρη δικαιώματα σύντο δικαίωμα της έγκρισης. Ε, τα μέλη του προσωπικού των επιμέρους βιβλιοθήκων μπορούν να προσθέτουν αντίτυπα, οπότε και μετά να μεταφέρεται η εγγραφή στο, στο τοπικό του σύστημα και ο μηχανισμός ε, συγχρονισμού ε, θα φροντίζει για το συγχρονισμό αν αλλάξει ένα θέμα στην ε, κεντρική εγγραφή να ενημερώνονται αντίστοιχα οι εγγραφέ στα τοπικά συστήματα ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ε, συμβαίνει. Εδώ υπάρχει και... Κάποια σενάρια τα οποία δείχνουν όλη αυτή τη διαδικασία ανάλογα με τα δικαιώματα που θα έχει ο κάθε χρήστη, πότε μπορεί να προσθέσει μια εγγραφή, πότε αυτή μπορεί να γίνει αμάμεσα αποδεκτή, αν χρειάζεται έγκριση, κτλ. Όλα αυτά έχουν προβλεφθεί αναλυτικά για τον τρόπο λειτουργία αυτού του μηχανισμού συγχρονισμού. Τώρα, όπως οφείλαμε να κάνουμε με βάση το σχεδιασμό, θέσαμε κάποια κριτήρια λειτουργικά χαρακτηριστικά. Ε, τεχνικά χαρακτηριστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ε, και προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε αν αυτή η λύση η οποία προτείνουμε ε, τα επιτυγχάνει. Ε, σε σχέση με τα εμπορικά λογισμικά library service platforms τα οποία ε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην αγορά, η λύση δική μας, ε, τουλάχιστον προς, προς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, έχει ένα μέτριο βαθμό συμμόρφωσης, δηλαδή δεν τα ικανοποιεί πλήρως. Ε, αυτό το ξέραμε ήταν αναμενόμενο. Οπότε, για παράδειγμα, δεν μπορεί να υποστηρίξει εν γενός πολλαπλά μορφότυπα, παρά μόνο, ε, κατά μία έννοια, μέσα από τη χρήση πολλαπλών συστημάτων. Ε, όπως και μετρήω μπορεί να υποστηρίξει ε, τα νέα μορφότυπα αναπαράστασης πληροφορίας κτλ. Το ίδιο ισχύει και για κάποια χαρακτηριστικά, όπως, για παράδειγμα, ε, το ενοποιημένο μοντέλο υπηρεσίας. Ε, αυτό το οποίο είδαμε, ότι είναι ότι αυτή την παραδοχή, μάλλον αυτό το συμβασμό έπρεπε να τον κάνουμε σε σχέση με τη λύση που σχεδιάσαμε και σε σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα εμπορικά λογισμικά σε αυτό το τομέα. Εδώ φαίνεται και ένα διάγραμμα που δείχνει αυτή την... Ε, το πούμε το βαθμό συμμόρφωση. Δεν θα επιμείνω πολύ, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο και νομίζω ότι τα συμπεράσματα είναι πιο χρήσιμα. Λοιπόν, η αλλαγή και η εξέλιξη ήταν αναπόφευκτη. Έχει και στη βιβλιογραφία μετρηθεί ότι ένα λογισμικό, πόσο μάλλον ένα λογισμικό βιβλιοθήκη, έχει περίπου 7 με 8 χρόνια κύκλο ζωή. Πριν χρειαστεί η βιβλιοθήκη να κάνει είτε αλλαγή για διάφορου λόγου, είτε ένα major update. Οπότε έπρεπε και εμεί να σκεφτούμε ποια ήταν η κατάσταση. Τώρα, εκεί, αν κάποιο παρακολουθήσει και είναι μέλο αυτή τη κοινοπραξία, θα διαπίστωνε ότι έχουμε και τα φαινόμενα επιχειρηματικών συγχωνεύσεων. Η μία εταιρεία εξαγοράζει την άλλη σταματάει το ένα προϊόν, στι σπρώχνει προς ένα άλλο, ζητάει πάρα πολλά χρήματα για την αναβάθμιση και αυτό ε, δημιουργεί και αυτό επιπλέον πρόβλημα πέρα από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οπότε οι βιβλιοθήκες μέλη του Ρισάς έπρεπε ήρθαν σε μια κατάσταση αντιμέτωπη με μια σειρά αποφάσεων για το πώς θα προχωρήσουν. Λοιπόν, οπότε από τη μία είχαμε όντω πολύ αξιόλογα συστήματα, το ALMA, ε, τον World Catalog από την OCLC, το Folio κτλ. Ε, και Κάποια θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν ότι όλα αυτά προσφέρουν τους cloud-based υπηρεσίες. Δηλαδή δεν ε, υπάρχει πια η έννοια τοπικής εγκατάστασης. Αυτό ε, από πολλούς ε, το φοβήθηκαν ή... Ε, αισθάνθηκαν ότι μπορεί να μην έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους ή ότι ξέρετε πώς λειτουργεί η γενική πραγματικότητα ότι αν δεν πληρώσεις σου κόβω αμέσω τη συνδρομή κτλ. Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι επειδή προσφέρουν cloud-based πρόσβαση το κόστος ήταν πάρα πολύ ψηλό ακόμα και για την υποδομή. Δηλαδή το κόστος υποδομής για μία βιβλιοθήκη μπορεί να ενερχόταν από 10.000 έως 20.000 μόνο για το επίπεδο ε, τη διατήρηση, όχι το λογισμικό, τη διατήρηση τη υποδομή. Ε, οπότε ε, γενικά έβγαινε ένα πάρα πολύ μεγάλο υψηλό κόστο σε θέματα α, πρόσβαση στο λογισμικό και συντήρηση. Και αυτά μα οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Ε, Επίση, υπήρχε και η αίσθηση ότι αν μεταθέσουμε όλη την ευθύνη του λογισμικού σε κάποιον τρίτο, χωρί να έχουμε καμία α, πώς να το πω, εμείς έλεγχο ή οτιδήποτε άλλο, θα αποδυναμωνόταν και η αίσθηση συνεργασία σαν ένα ας το πούμε, μια ψυχολογική παράμετρος. Ε, και η, εδώ εντό εισαγωγικών είχαμε σχετικά μέτρια, ε, εδώ μπορεί ο καθένας να σκεφτεί άλλες λέξεις, ε, υποστήριξη σε σχέση με τους προμηθευτές εμπορικών λογισμικών, είτε γιατί ήτανε, ήμασταν εμείς αμελείς, είτε γιατί αυτοί ε, τέλος πάντων δεν έκαναν αυτό το οποίο έπρεπε. Οπότε προκρίθηκε και η χρήση ανοιχτού λογισμικού σε σχέση ε, με την εντό εισαγωγικών αίσθηση ότι μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ανεξαρτησία από προμηθευτέ ή υποστήριξη. Με το ανοιχτό λογισμικό μπορεί κάποιο άλλο να αναλάβει τον ρόλο τη υποστήριξη σχετικά πιο εύκολα, ενώ με το κλειστό αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Όχι ότι με το ανοιχτό είναι εύκολο, αλλά και με το κλειστό ε, είναι σχεδόν αδύνατο. Λοιπόν, από τη στιγμή που τέθηκαν οι βασικέ αρχέ τη νέα υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένη και τη παροχή ω δυνατόν περισσότερων χαρακτηριστικών, ξεκίνησε ο σχεδιασμό και του πληροφοριακού συστήματο. Ε, από την ανάλυση που παρατέθηκε, βλέπετε ότι ο συνδυασμό διαφορετικών λογισμικών ανοιχτού κώδικα σε μια κοινή υποδομή με έξυπνε τεχνικέ διαχείριση, οι οποίε θα εφαρμοστούν στο διαγωνισμό, δηλαδή στην υλοποίηση ότι ο κώδικα θα αναβαθμίζεται αυτόματα σε όλου, ε, δηλαδή θα ελαχιστοποιείται το κόστο συντήρηση. Ε, νομίζω ότι θα επιτύχουμε ένα καλό σχετικά αποτέλεσμα και θα δώσουμε το μέγιστο δυνατό θα ικανοποιήσουμε τα περισσότερα δυνατά από τα χαρακτηριστικά και των Library Service Platform, αλλά και αυτά τα οποία θέλανε τα μέλη μας. Λοιπόν, αυτό γράφω. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Ε, απλά να προσθέσω ότι είμαστε πια σχεδιο... επίσημα στη φάση υλοποιήσει. Απομένει η υπογραφή τη σύμβαση, έχει βρεθεί ο ανάδοχο κτλ. το έργο έχει κρονική διάρκεια 19 μήνε, μπορεί να συντομευθεί. Οπότε ευελπιστούμε στις στι αρχέ του 2025 να έχει σχεδόν βρίσκεται στι τελικέ του φάσει. Ευχαριστώ.